Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκη. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση. Πιο συγκεκριμένα αυτή μεταξύ Να είσαι καλά και Eastside του Λέα. Να είσαι καλά διεκδικούν την πρώτη τους φετινή νίκη απόψε. Μία ομάδα που έχει μόλις 5 παίκτες. Η Λέα δεν έχει κανέναν παίκτη στον πάγκο της. Η πεντάδα είναι Βατζιγκέτ. Με τους πρώτους πόντους μετά τη ρακέτα. Η Λέα έχει 2 νίκες. Να είσαι καλά προέρχονται από ήττα 32-47 ενάντια στους Μαγκούφηδες. Κατάφεραν να κερδίσουν τους Μαγκούφηδες, μια αρκετά εξωτικογενή ομάδα, μόλις στους 47 πόντους και στους 5 πόντους στην δεύτερη περίοδο. Από το 18 ενεργητικό πήγανε στο 23. Έχουν το αριθμητικό πλεονέκτημα. Θα πάρει τώρα την μπάλα. Βίλοβιτς θα χάσει. Ο δεν παραμένει. Παράς jump shoot εύστοχος. Πάει μέσα σε όλη τη ρακέτα. 2-2. Πρώτη πόντη και για την Κλέα τώρα. Η οποία παίζει με χαμηλό σχήμα, με χαμηλότερο από τους Να είσαι καλά. Βίλοβιτς, καλό passing game. Κωστόπουλος, κομματάει τρίπλα. Πάει δίνει την μπάλα μέχρι μέσα. Αφουκατούδης κερδίζει το πρώτο φάουλ στην αναμέτρηση. Φάουλ που χρεώθηκε στο Μέλιο. Και συνεχώς έχουμε το πρώτο ζευγάρι ελεύθερων βολών. Άστοχος μετά από μια μεγάλη περιπέτεια της μπάλας ο Αφουκατούδης, η πρώτη. Αυτοκοστές στη δεύτερη, rebound μέγεθος, τώρα θέλει να τρέξει για την Κιλέα. My coast to coast, ωραία πάσα. Και τελείωμα. Σταματάει το τρίπλο ο Κωστόπουλος, στη weak side. Πρέπει να πατλάει να αποδοτηθεί ο Αφουκατούδης, δεν θα τα καταφέρει και τώρα ο μέγεθος τρέχει. Θα τελειώσει ο ίδιος τη φάση αυτή τη φορά για την ομάδα του. Δεύτερο coast to coast, αλλά δεν έδωσε pass αυτή τη φορά. 2-6, triple score. Γαβρίλοβιτς έχει ανέβει για να δώσει screen. Κωστόπουλος, δεύτερο screen από τον Αφουκατούδη αυτή τη φορά. Πάει από τη μία, θα πάει από την άλλη. Τελικά θα δώσει την δεξιά πτέρυγα από τις 45 μήνες του βαθμάκης. Θα στοχίσει όμως. Για τρεις, Μέλιος με ταμπλό εύστοχος. 2-9. Η Λέα καταφέρνει να στήσει ένα momentum σε αυτά τα πρώτα 2 και 20. Ο Μασμένιος, ο οποίος μας έκανε και κάποιες δηλώσεις, τις οποίες μπορείτε να βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook, αναφέρθηκε στην καλή transition άμυνα που καλείται να έχει η ομάδα του για να διεκδικήσει τη νίκη. Ένα ακόμα κλέψιμο μέσα από τη ρακέτα. Πάρας. Σε πιο set επίθεση από ότι θα είχε κανείς την εντύπωση. Θα πήγαινε η Κιλέα, Μέλιος, δύσκολη προσπάθεια από τον Βαράτζα. Υπάρχει κατοχή όπως να είσαι καλά και πάλι. Σταματάει την τρίπλα, κλείνεται από 2. Στα 11 δευτερόλεπτα τώρα, Κωστόπουλος κάνει μια προσποίηση, step back, shoot για 3 από τη γωνία, άστοχο. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Γαμπράκη. Θα κάνει και αυτός μια προσποίηση για πάσα. Τελικά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 4-9. Ζόπουλος για 3 άστοχος. Μέλιος μάχεται για το rebound. Δεν θα το καταφέρει, κατοχή είναι για τους Να είσαι καλά. Κωστόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Πάρει την μπάλα, άλλαξε με το Γαμπράκι. Ο Κωστόπουλος ανεβαίνει για να του δώσει το screen. Δεν αλλάζει τις άμυνες η παιδί της Κιλέας. Χωρίς ένα ψιλοϋπόγειο lay-up που δεν θα δικαιώσει τον Αφουκατούδη, ο οποίος και αυτός έκανε
κάποιες δηλώσεις στην κάμερα. Επίσης μπορείτε να τις βρίσκετε στο Facebook. Ευχαριστώ καλά που φτάσετε όλες τις δηλώσεις παικτών. Ως το Τάκη Σαλόνικα League. 4-11. Ο Κατσούβης αναφέρθηκε στην κοιλιά εντός εισαγωγικών που έχει η ομάδα του στην τρίτη περίοδο. Αναφέρθηκε στην συνέπεια που πρέπει να έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού για να καταφέρει να διεκδικήσει την νίκη. Σουτ για 3. Άστοχο από τον Γαμπράκη. Μετά από μια αναπήδηση. Μπάρας. Λόφουλος. Βρίσκει τριπλό τείχος απέναντί του. Ένα deflection και τώρα κλέψιμο. Αρχικό deflection από τον Κωστόπουλο. Eurostep μέχρι μέσα, έστοχος. Ο Παπαδόπουλος. Μέλιος τώρα κατεβάζει. Jump shoot, στέκεται, εκτελεί. Όντως απέναντί του τον Γαβρίλοβιτς, αυτός έπαιξε καλή άμυνα. Αστόχησε ο πρώτος. Baseball pass στον Κωστόπουλο, ο οποίος στέκεται πίεση. Θα επιλέξει να μην τρέξει. Αυτό ο Καθούδης στέκεται στον αέρα. Θα ήταν ένα πολύ εντυπωσιακό καλάθι αν έμπαινε. Τώρα θα το φάουλ, χρεώνεται στον Καμπράκη και έχουμε το πρώτο time out που έχει καλέσει ο Πάγκος τον Άσε καλά. Σκόρουμε στο 6-11 μετά από 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο φυσό του Μαντουλίδη Πόλης, το σκόρ είναι 6-11. Η Βιλέα έχει καταφέρει να πάρει κάποια πράγματα από την άμυνά της. Αναφέρομαι στα 3 συνολικά κλεψίματα που έχει και να τα μεταφράσει άμεσα σε 4 εύκολους πόντους άμεσα. Με 2 coast to coast του Μέλιου, ο οποίος στο πρώτο που έκανε έδωσε πάσα. Στο δεύτερο τέλειωσε τη φάση μόνος του, μη έχοντας αντίπαλο μπροστά του. Άρα, στη weak side. Ξανά στη weak side για 3 από τη γωνία. Έστοχο από τον Σιδόπουλο. Το δεύτερο τρίποντο Φιλέας έχουμε 2-3. 0-3 για να είσαι καλά. Η Φιλέα μεταξύ άλλων έχει να αντιμετωπίσει και την Ισανδρία της. Έχει 5 παίκτες οι οποίοι θα παίξουν από 40 τουλάχιστον λεπτά. Βάρας, μπάλα πάει στην γραμματεία μετά από λάθος πάσα. Δεύτερο λάθος διορθώνω για τους παίκτες της Πηλέας. Στόπουλος στην κορυφή. Και φλέξιο. Τσάγκα. Μέλιος. Και φάουλ για 2 βολές. Κέρδισε ο Τσάγκα. Στη δεύτερη έβαλε την πρώτη ροσόκα, η διαφορά δεν θα πάει για πρώτη φορά στους 10 πόντους. Μάχεται και για το rebound, δεν θα καταφέρει. Κωστόπουλος. Ανέβει ο Μάρκος, θα δώσει ένα screen. Θα βγάλει την πάσα στο Λιγοτόπουλο, δεν θα καταφέρει να αφήσει πάλι στο καλάθι, ο δεύτερος. Και ο Τερζής έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο για τους να είσαι καλά. Και ο Παντολιάς. Θα συμπλέξιμο και διπλώσει άμυνα πάνω στον Μαμέλιο. Τρέχει και ο Κωστόπουλος. Θα πληρώσει το ίδιο νόμισμα τον Μαμέλιο. Πίστεξε την μπάλα μετά από καλή άμυνα. Η ομάδα του δέχτηκε 2 πόντους. Σε ένα συνδυασμό. Μέλιος ξανά.
αντιπάλους κοντά του να τον περικυκλώνουν. Θα καταφέρει να τελειώσει μία ακόμα φάση. 12-17. Διαφορά εκ νέου σε 9 πόντους. 2-1 είναι τα ομαδικά. Για να είσαι καλά και είσαι πάει που λέει αντίστοιχα. Για τρεις, Γαμπράκης θα στοχίσει. Ούτε τώρα θα έρθει το πρώτο τρίποντο για την Πηλαία. Έχει 0 στα 5 πλέον. Έναντι 2 στα 3. Σιδόπουλος. Δεν θα πάρει κάποιο screen σε πρώτη φάση. Θα πάει την τρίπλα. Βγάζει μια πάση η οποία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή και ο τερμής κλέβει. Αλλά υπάρχει κλέψιμο στο κλέψιμο. Τσάγκα να φέρνει την μπάλα. Υπάρχει κόψιμο αλλά με φάουλ. Τσάγκα θα εκτελέσει ένα ακόμα ζευγάρι ελευθερών βολών. Άστοχο στην πρώτη. Άστοχος και στην δεύτερη. Υπάρχει rebound. Μία στις τέσσερις πλέον για East Side Pilea και μία στις τέσσερις για τον ίδιο τον Τσάγκα. Είναι ο μόνος που εκτελέσει τα δύο ζευγάρια ελεύθερα από όλων που κέρδισε η Πηλαία. Έλιος Σιδόπουλος συγκρατεί την μπάστα έχοντας εδώ ένα δίδυμο Κωστόπουλο. Υπάρχει μπάλα εκτός για την Πηλαία με 18 δευτερόλεπτα. Σιδόπουλος το χωράει, φορτώσει τον Κωστόπουλο με μια προσπίχη για πάστα. Θα στοχίσει, υπάρχει επιθετικό rebound από Μέλιο. Θα μετρούσε αν έμπαινε. Θα γίνει ο δεύτερος παίκτης για την Πηλαία που θα πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών μετά τον Τσάγκα. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Μας Μέλιος. Εύστοχος και στη δεύτερη. 8-19 η διαφορά στους 11 πόντους. 1-39 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο παίκτης της Πηλαίας θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική όσον αφορά τα φάουλ που δίνουν. Εδώ δεν υπάρχει παίκτης για αλλαγή, οπότε αν αποβληθεί κάποιος παίκτης ή αν φτάσει ακόμα κοντά στο να αποβληθεί με 4 φάουλ, είναι κάτι που μπορούν να το εκμεταλλευτούν οι Νάσοι καλά, οι οποίοι παίρνουν επιθετικό rebound μετά από άσχημα τον Τζόνσον και τον Τερζή. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound και έψιμο, η μπάλα θα περάσει εκτός, είναι για την Πηλαία. Ο Γαβρίλοβιτς έχει περάσει τον πάγκο, ψυχώνει την ομάδα του. Βάρας. Πίσω από ένα screen θα εκτελέσει σου για 3. Άστοχος. Ο Μέλιος που έδωσε το screen θα πάρει την μπάλα τώρα. Ήταν σούτ αυτό ύψος είναι τώρα πολλών, δεν θα καταφέρει. Μάχεται ο Τσάγκα, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Αυτή είναι για τους να είσαι καλά. Ένα λεπτό για την λήξη της πρώτης περίοδου. Η Πηλαία έχει κάνει μόλις ένα φάουλ. Υπάρχει ασυνεννοησία. Ο Πατώνιας τράκαρε εντός εισαγωγικών με τον Τερζή. Ο δεύτερος γελάει. Υπάρχει εύκολο κλέψιμο. Σαν καμπήκε στον εκδικασμό θα κερδίσει φάουλ. Δεν κατάφερε να βάλει και το καλάθι. Έστωχο στην πρώτη, τρίτο ζευγάρι ελεύθερο μολό που εκτελεί ο ίδιος. Έστωχο στη δεύτερη. Το 21. Να είσαι καλά, έχει κολλήσει 8 πόντους εδώ και πολύ ώρα. Κωστόπουλος. Πατώλια στο για 3, το σκέφτηκε λίγο, airball. Και τώρα θα έρθει το πρώτο τρίποντο για τους. Να είσαι καλά. Οι οποίοι έχουν 0 στα 7 τώρα. Πάρα. Δέχεται, θα πάρει τα βήματα υπό ασφυκτική πίεση του Κωστόπουλου. Δεν θα τα καταφέρει, θα πάρει
rebound ο Κουμπαράτσα. Μέλιος. 99. Ομαδικά πιν. Ομαδικά είναι. Υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Κωστόπουλο. Είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά από τις μελιβολές. Άστοχο στην πρώτη ο Μέλιος. Είναι στις 9 πλέον. Έστοχος δεύτερη, 6-10, ποσοστό 60%. Δεύτερες δύο βολές έχουν μοιάσει καλά, οι οποίοι έχουν όλη την επίθεση, η τελευταία επίθεση της πρώτης περίοδου, στα 11 δευτερόλεπτα τώρα, το σώμα. Ράκης για 3, εύστοχος, θα έρθει τώρα το πρώτο τρίποδο και τώρα έχουν 3 δευτερόλεπτα οι παίκτες της Πηλέας. Δεν το είχε αντιληφθεί ο Στόπουλος. Μέλιος, ένα σούτ από το κέντρο, δίνει σε κάποια τύχη. Τελικό σκορ πρώτης περίοδου, 11-22, έχουμε double score στο Χριστό του Μαντουλίδη College. Οπότε 10 πηγαίνει, ε. Οι Νάση Καλά έχουν καταφέρει να χτίσουν επιθετικό momentum, έχουν κερδίσει τους παίκτες των Νάση Καλά στους 10 πόντους, όχι 11, διορθώνω. Για 2 σουτ το τελευταίο σουτ, για 2 πόντους το τελευταίο σουτ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην αναμέτρηση, το σκορ είναι 10-22. Οι Νάση Καλά υπολείπονται 12 πόντων των παικτών της Πηλέας, οι οποίοι έχουν μόλις 5 παίκτες στη διάθεσή τους. Οπότε πρέπει να είναι, όπως προείπαμε, ιδιαίτερα προσεκτική όσον αφορά τα φάουλ που δίνουνε. Σκυδόπουλος. Μπάρα. Ζητάει ο Μέλιος, δεν θα πάρει την μπάλα στον πρώτο χρόνο. Θα δώσει ένα screen. Υπάρχουν αλλαγές με τον Κωστόπουλο τώρα ο Μπάρας. Υπάρχει deflection και κλέψιμο από τον Γαβρίλοβι. Ο Κατούδης δεν θα χάσει τελικά την μπάλα. Ο Σκυδόπουλος πήγε να το κλέψει, να πάρει το πορτοφόλι από πίσω, να κοιτάει ύπουλο κλέψιμο για να πραγματοποιήσει. Αλλά θα έρθουν δύο πόδι για τους να είναι καλά. Σκυδόπουλος. Στη γωνία κλείστηκε. Στο Μέλιο. 12-24. Τώρα τα μπισκόρ. Το τελευταίο σουτ που πάρθηκε ήταν για δύο για τους να είναι καλά στο τέλος της πρώτης περίοδου, στα 5 δευτερόλεπτα. Οπότε το 0-7 στα τρίποντα παραμένει. Μπάρας. Το λουμ πάσα στον Σάγκα. Δεν θα καταφέρει αυτός. Μπάρας θα πάρει το rebound, το εξαιρετικό. Ανάποδο lay-up. Ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Κωστόπουλος πήγε μετά από μια μικρή βόλτα που έκανε στο baseline, πήρε τους 3. Τώρα με έναν αρκετά περίεργο τρόπο θα έχουν πάλι κατοχή να είναι καλά. Κωστόπουλος, δεξιά φτέρυγα και πάλι. Υπάρχει σφύριγμα. Πάμε. The foul χαμηλά. Θα επαναφέρει. Κατούδης ξανά Γαβρίλοβιτς. Θα στοχίσει, μπερδέχτηκε λίγο η άμυνα μέσα στην κρέση. Ήστα η Πηλέα, η οποία δεν θα το πληρώσουνε. Μένιος θα σβήσει έναν ακόμα συνδυασμό. Δεν θα καταφέρει να πάρει κάτι καλό για αυτόν και για την ομάδα του τώρα. Ούτε καλάθι, ούτε κάποιο φάουλ. Διαφορά έχει ακουμπήσει για πρώτη φορά τους 14 πόντους, 12-26. Κατούδης. Κωστόπουλος. Κατούδης ο Διακρής και πρέπει ελεύθερος θα στοχίσει, Τσάγκα το rebound. Τώρα Στόπουλος, πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Διαφορά για πρώτη φορά στο συν 16 για την Πηλέα και μπορεί να πάει και στο συν 17. Thank you.
άστοχος στην βολή, δεν θα έρθει το έμεσο τρίποντο. Ο Γαβρίλοβιτς παίρνει το rebound, Κωστόπουλο τώρα. Ο Γαβρίλοβιτς, ωραία τρίπλα. Ο Ανδράκης, Κωστόπουλος και βρεθεί αρκετά ελεύθερος. Όπως ο ελεύθερος έχει βρεθεί και ο Αφουκατούδης, ο οποίος δεν θα εξοχίσει σε ένα βάσκο το αντίποντο. Παλιό το κλέψιμο, ο Ανδράκης θα καταφέρει. Το Βαράτα. Ωραία reverse στο κέντρο, στην απέναντι πλευρά. Πάσα στον Μέλιο, 2 ακόμα πόντι, 12-30. Αφουκατούδης κατεβάζει. Πολυφωνία στους παίκτες που παίρνουν την θέση του point guard και ξυπνάσε καλά. Μετά από 13 ακριβώς λεπτά θα έρθει το πρώτο τρίποντο για τους Ρος. 1-9. Σιδόπουλος σταματάει την τρίπλα, έχει μπροστά του τον Αφουκατούδη. Βάρας, στα 11 δευτερόλεπτα στο 3 άστοχο, Γαμπράκης το rebound και τώρα θέλει να τρέξει. Για να δείξει κίνηση στον Κωστόπουλο, αυτός δεν θα καταφέρει να συγκροτήσει την μπάλα, ήταν πολύ δυνατή η πάσα. Βγήκε εκτός με αυτήν. Αλλαγή κατοχής, 15-30, ένα ακόμα double score. Σιδόπουλος. Σταυροζές, τρεις τρίπλες. Αρχή αλλαγή στην άμυνα. Και βρέθηκε ελεύθερο το Μέλιος, ο οποίος θα χάσει το jump shot που πήρε. Πολλές συναλλαγές κατοχών στις τελευταίες φάσεις. Τώρα η μπάλα είναι ξανά για τους Νάση καλά. Αφουκατούδης. Διπλώνει άμυνα πάνω του, Κωστόπουλος. Weak side. Πάρει ο Γαμπράκης. Έχει τα βήματα, ξανά Αφουκατούδης στα 8 δευτερόλεπτα jump shot έχοντας επέναντι στο Μέλιο. Μετά από μια συγκυρία θα ξαναπάρει το ίδιο στην κατοχή, υπάρχει παράβαση, πάτησε την γραμμή ο Κωστόπουλος, ο οποίος θα κάτσει τώρα στον πάγκο, το Ριζής θα περάσει στη θέση του. Ψηλώνει κάπως το σχήμα τον Νάση καλά. Παίζουμε τώρα και με Τερμπή και με Αφουκατούδη και με Γαβρίλοβιτς, σου πια 3 από τον Πάρα εύστοχο, 15-33. Να βράκι, πάρει ένα σκύλο από τον Μπερβί. Κάνει μια βόλτα, θα του δώσει τώρα την μπάλα. Θα στοχίσει αυτός. Υπάρχει ένα ακόμα ψηφικό rebound από τον Αφουκατούδη. Γίνεται να στοχίσει. Ξανά η ψηφικό rebound από τον Ναβράκη και φάουλ. Ναι, 22. Όχι, εκείνος. Που έχει δοθεί στον Μέλιο για νοντάουν. Από μακριά υπάρχει ένα ακόμα φάουλ. Τον Τερζή χρειώθηκε αυτή τη φορά. 2-2 τα μαγικά. Αλλαγή. Τρίτο φάουλ. Άρα. Μάλιστα το τρίτο φάουλ του Τερζή. Αλλαγή, Και η προαναγγελθής αλλαγή θα περάσει τώρα στο παρκέ. Ο Φατόλιας περνάει στη θέση του Γαμπράκη. Σιδόπουλος σταματάει την τρίπλα. Μπορούσε να δώσει στο Μέλιο, δεν θα το επιλέξει. Θα δώσει τον Τσάγκα μέσα στη ρακέτα. Στα 8 δευτερόλεπτα θα πάρει την μπάλα. Για 3 με μεγάλη καμπύλη έχοντας τον Αφουκατούδη μπροστά του, άστοχος. Φατόλιος τώρα. Κωστόπουλος. Γαβρίλοβιτς στην κορυφή του τριπόντου. Αφουκατούδης. Πολλές προσποιήσεις, θα αστοχίσει μόνο ταμπλό. Τώρα Τσάγκα, παραλίγο να χάσει την μπάλα. Δεν την κράτησε έτσι όπως θα ήταν το ιδανικό. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και υπάρχει time out. Δεν υπάρχει παιχνίδι. Σκορ είναι στο 15-35. Οι Νάση καλά έχουν βρεθεί με μια διαφορά 20 πόντων στα μέσα της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας για συνέχεια.
Λέγαμε, επιστροφή λοιπόν στην αναμέτρηση, το σκορ είναι στο 15-35. Η Eastside Villa έχει χαλάσει κάπως το δικό της ποσοστό όσον αφορά τα shoot έξω από τη γραμμή των 6-75. Είχε 2 στα 3 στις αρχές, τώρα έχει 3 στα 8. Ένα στατιστικό το οποίο, στο οποίο κυριαρχούν οι να σε καλά παρά τη διαφορά των 20 πόντων είναι τα επιθετικά rebound, έχουν 7 έναντι 5. Βγάζει νόημα γιατί έχουν πιο ψηλό σχήμα. Είναι ένα στατιστικό στο οποίο μπορούν να επενδύσουν. Το πλούς σταματάει την τρίπλα, αυτό το λεφτού πια 3 άστοχος. Μπάρα στο rebound, τώρα ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη. Φορτώνεται τον Κωστόπουλο, θα πάει μέχρι μέσα coast to coast για 2 ακόμα πόντους για την ομάδα του. 15-37. Ο Κατούλης, το Eurostep, ωραία προσπάθεια. Άλλαξε διάδρομο την τελευταία στιγμή από το lay-up. Τέλειος οι τρίπλες. Τώρα στον Κωστόπουλο απέναντί του Τσάγκα. Τον Αφουκατούδη, μπάρα. Μέλιος, ιδιαίτερα δραστήριο το off-ball παιχνίδι των Σπηλαίας με πολύ μεγάλη καμπύλη του Φίτσου Πάρα για 3 άστοχο. Παπαδόπουλος, η reverse, σκοτώνεται τον Σιδόπουλο. Κοντόλιας, καλό passing game, βγάζει shoot μαρκαρισμένο μεν, αλλά βγήκε από τον Παπαδόπουλο. Μέλιος. Ορδοράτσος, Σιδόπουλος. Jump shoot, στέκεται εκτελή, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Υπάρχει rebound. Θα δει στο τελευταίο 3 λεπτό δεύτερη περίοδου. Φλέξει ο Ορδοράτσος. Τώρα ο Τσάγκα, κοίταξε το καλάθι, δεν πήρε το shoot. Πάρα. Μέλιος. Μέχρι μέσα θα τα καταφέρει. Μέλιος, ο οποίος είναι ο μόνος ψηλός που έχουν στη διάθεση τους. Λεφ. Φουκατούδης. Κατόλιας, Ζόπουλος. Κάνει μια τρίπλα. Βρήκε τύχο απέναντί του. Έχει πολύ καλή άμυνα ο Μέλιος, χωρίς φάους. Η μπάλα είναι εκτός. Αλλά και πάλι για σιγά σε καλά. Οι οποίοι έχουν 6 δευτερόλεπτα στη διάθεση τους τώρα. Κατόλια. Αφουκατούδης, σουτ για 2. Άστοχος, πατώσε τη γραμμή. Και δεν υπάρχει rebound, η κατοχή είναι για την Πηλαία. Πάρα είναι αυτός που θα κατεβάσει. Πολλοί παίκτες μπορούν να κατεβάσουν αυτό το κοντό σχήμα που έχει προκύψει για την ομάδα της Πηλαίας. Υπάρχει deflection, κλέψιμο, παραλίγο από τον Κωστόπουλο. Στα 7 δευτερόλεπτα, καλή άμυνα. 3 δευτερόλεπτα. Υπάρχει φάουλ. Κωστόπουλος στα τελευταία 2 με 3 δευτερόλεπτα κατάφερε να πάρουν κάτι καλό οι παίκτες της Πηλαίας, αλλά υπάρχει λάθος πάσα μέσα στη ρακέτα, δεν θα βγει εκτός. Κωστόπουλος στη για 3. Έκτοχος! 20-39. Τώρα θα έρθει τελικά το πρώτο, το δεύτερο τρίποντο για τους να είσαι καλά. Πάμε σε 2 ώρα. Άρα στέκεται. Ξεφορτώθηκε τον Κατόλια, ξεφορτώθηκε και τον Μάρκο. Ποιος πήγε πάνω του μετά από την αλλαγή. Με την αλλαγή μάλλον, για να μην πήγε πάνω. Κατόφυλλο Κατόλια. Καλό passing game. Πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί από τον Μέλιο ο Αφουκατούδης. Και τώρα ο πρώτος θέλει να τρέξει, βρίσκει τείχο απέναντί του, θα στοχίσει ο ίδιος το επιθετικό rebound, ξανά άστοχος. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος, βρίσκει τείχο απέναντί του, θα σταματήσει. Αλλαγές στην άμυνα τώρα, η Σταυρωτή.
να μετάξει στο πλάι, θα δώσει την πάσα. Άστο το σώμα στο Χατολιά για τρεις. Είναι για την Πηλαία 20-41. Η Πηλαία έχει δύο ακόμα φάουλ να δώσει, αλλά έχει το πρόβλημα της Λειψανδρίας. Φαίνεται να το έχουν αντιληφθεί. Μέλιος. Τρίπλα, θα γυρίσει αριστερό, αφού ο κάστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Βαγκουαράτσα απέναντι στον ψηλότερο από τον Καρτούδη. Βάρας για τρεις με μεγάλη καμπύλη, άστοχος. Ο Αφοκατούρης τώρα θα καθαρίσει το rebound. 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Κάτι σαν δουμάσα, κάτι σαν σούτ. Υπάρχουν κάποια δέκατα. Δεν υπάρχει time out, για να δούμε. Θα μετρούσε αν έμπαινε. Θεωρητικά μιλώντας του Τζάγκα, ενδεχομένως θα ήθελε να πάρει κάποια πάσα. 20-41 τελικό σκορ πρώτου ημιχρόνου. Η Πηλαία κατάφερε από την αρχή να καθιερώσει τον ρυθμό. Κάτι που φάνηκε περίπου στο 2-9 του σκορ τότε ήταν που άρχισαν να παίζουν πιο επιθετικά. Αυτό έχει αποτυπωθεί και στο σκορ, το οποίο είναι στους 21 πόντους. Η Πηλαία, παρά την μεγάλη Λειψανδρία και το μονότονο παιχνίδι όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι που καλείται να παίξει, έχει καταφέρει να διατηρήσει μια διαφορά 21 πόντων. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο ημίχρονο, μείνετε μαζί μας. Στροφή στην αναμέτρηση, επιστρέψαμε για το τρίτο δεκάλεπτο. Υπήρχε μια μικρή περαιτέρω διακοπή, καθώς ο Μέλιος είχε ένα πρόβλημα, έτρεχε και η μοημίδη του, όλα κομπλέ. Πρώτη κατοχή για Στάση Καλά, η οποία αποτυπώνεται σε 2 πόντους. Ένα γρήγορο καλάτι. 22-41. Μπαράς. Έχω τον Κωστόπουλο απέναντί του, Μέλιος. Σαν Κωστόπουλος υπάρχουν αλλαγές στις άμυνες. Ένα σούτ μετά από μια ριβέζ, θα το δικαιώσει. Καμπράκι μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ για 2 βολές. Τι στο κάνει το φάουλ? 55. Χρεώθηκε στον Βαμπαράτσα. Άστοχος στην πρώτη βολή. Έστοχος στη δεύτερη. Διαφορά πέφτει στους 18 πόντους. Βάρας. Στον Κωστόπουλο απέναντί του. Σιδόπουλος. Ριβέρς φορτώνεται προς τη το Καμπράκι. Ήταν αρκετό για να βγάλει την πάσα στον Μέλιο, ο οποίος θα στοχίσει εκ νέου με παρόμοιο τρόπο με τον οποίο στόχισε προηγουμένως. Μέχρι μέσα θα στοχίσει και ο Παπαδόπουλος, αλλά υπάρχει και επιθετικό rebound. Καμπράκης, Γκύροστερ, θα ξαναπάρει την μπάλα από τον Γαβρίλοβιτς για 3 έστοχο. Μάλιστα, για να δούμε. Να σε καλά με την έναρξη του 3ου δεκαλέπτου, τρέχουν ένα σερί 6-0. Το 20-41 έχουμε φτάσει σε ούτε 1,5 λεπτό στο 26-41, μη έχοντας επιτρέψει κάποιον πόντο για τους αντιπάλους στο δεύτερο ημίχρονο. Πάρα. Πάρει ένα screen. Μπάλα θα χαθεί. Γαβρίλοβιτς με Βαμπαράτσα θα γίνει κηπής. Ευδής που είναι φορτωμένος με 3 φάουλ. Βγάλει το Καμπράκι. Σουτιά 3 από το ίδιο σημείο που εστόχισε προηγουμένως. Ξανά εύστοχος. 9-0 σερί σε ούτε 2 λεπτά. Μέλιος αναφέρει ακριβώς αυτό. Θα κατεβάσει ο Μέλιος. Ενδιαφέρουσα επιλογή για το μέλλον του χαμηλού σχήματος. Μπάρας. Τσάγκα. Μπάρας. Τον Κωστόπουλο απέναντί του, θα τον παίξει στα πόδια, θα κάνει βήματα. Έχει μπει αρκετά αποσυντονισμένη
η ομάδα της Πηλέας στο παρκέ στο δεύτερο ημίχρονο. Ωραία τρίπλα. Καλό passing game. Γαβρίλοβιτς με τη μία στον Κωστόπουλο, θα ξαναπάρει την μπάλα. Περζής. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Διαφορά στους 10 πόντους. Από τους 21 σε 2,5 λεπτά. Τέλειωσε. Σουτιατρής Τάγκα, άστοχος. Πάει πάρα πολύ δυνατά στην φάση του Μπαμπαράτας. Δεν θα καταφέρει να κατοχυρώσει το rebound για την ομάδα του. Ο Αφουκατούδης αναφέρθηκε στην κοιλιά που κάνει συνήθως η ομάδα του στην τρίτη περίοδο και ότι πρέπει να ελέγξει το συγκεκριμένο. Μέχρι στιγμής στην τρίτη περίοδο κάθε άλλο συμβαίνει. Ο Αφουκατούδης ενδεχομένως να έχει και προφητικές ικανότητες. Τέλειος, θα κατεβάσει μια ακόμα επίθεση. Μπάρας. Έχουμε συμπληρωμένο 3 λεπτό στην τρίτη περίοδο. Βγαίνει έτσι το τρίποντο, θα δώσει στο Σιντόπουλο. Ξανά μπάρας στα 7 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέσα με τον Γαβρίλοβιτς, κόβεται. Αλλά με φάουλ. Ψηλά μάλιστα το φάουλ. Έχει όπως την πρώτη βολή ο Μπάρας, τώρα θα έρθει ο πρώτος πόντος. Χρειάστηκαν 3 και 13 για τον πρώτο πόντο της Γηλέας στο τρίτο δεκάλεπτο. Άστοχος στη δεύτερη. Τώρα θέλουν να τρέξουν οι Ροζ. Ο Στόπουλος μέχρι μέσα ταχύτατα. Μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα η μπάλα πήρε και από τη μία πλευρά του κυμμένου στην άλλη. Και η διαφορά πέφτει μετά από πάρα πολύ ώρα στους 9 πόντους κάτω από τους 10. Τέλειος. Παρά λίγο να χάσει, deflection από τον Κωστόπουλο. Πάει μέχρι μέσα, θα αστοχίσει. Ο Παπαδόπουλος δεν θα καταφέρει να μειώσει κι άλλο τη διαφορά, αλλά υπάρχει στήριγμα και φάουλ. Ποιος το έκανε το φάουλ? Το 0-4. Α, 0-4. Αμπράζεις. Αυτό χρειάζεται το φάουλ. Σιντόπουλος, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Στέκεται στον αέριο. Πολύ μεγάλη πίεση. Θα ευστοχίσει και έχουμε και το πρώτο εντός παιδιά σκαλάθι για την Πηλαιά. Αμπράζεις. Κωστόπουλος. Γαβρίλοβιτς με δύο παίκτες απέναντί του. Ένα running floater άστοχο. Υπάρχει φάουλ, σηκώνει το χέρι του επίσκοπου, έχω την εντύπωση, στον Μέλιο. Τρίτο ομαδικό, έναντι ενός. Λόπουλος, Λαμπράκης τον ακολουθεί, τους ελευθερώσει και μετά από ένα screen θα στοχίσει. Παίζει το rebound, Λαμπράκης. Για τρεις έχει βάλει δύο από εκεί, τώρα τρία στην τρίτη περίοδο. Έχει μπει πάρα πολύ ζεστά, σε δαιμονιώδη φόρμα στην τρίτη περίοδο. Ο Γαμπράκης από το ίδιο σημείο έχει ευστοχίσει τρεις φορές, έχοντας πετύχει 9 πόντους. Μέλιος θα μετρούσε αν έμπαινε, θα αρκεστεί σε δύο βολές ο ψηλός της Πηλέας. Τρίτο φάουλ. Τρίτο βλέπουμε εντελώς διαφορετικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, άστοχος ο Μέλιος στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, υπάρχει rebound από τον Γαβρίλοβιτς. Καβράκης παραλίγο να χάσει την μπάλα, να κοιτάει την κίνηση πάσης για αυτόν. Τερζής, airball. Μπάλα δεν θα βγει εκτός. Ο Καβράκης θα επαναφέρει εκεί που είναι μόνο ο παίκτης της Πηλέας όμως. Ο Μπαμπαράτσας
συγκεκριμένα και έχει δοθεί εντολή για time out σου για 3 με πολύ μεγάλη καμπύλη άστυπο. Τώρα θα μας πει time out που είχε αναγγελθεί από τον Μάρκο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Η να σε καλά είναι αυτοί που ζήτησαν το time out, κάτι που είναι λίγο παράδοξο καθώς αυτοί είναι που έχουν το momentum αυτή τη στιγμή. Έχουν καταφέρει μέσα σε 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα μια διαφορά 21 πόντων να την μικρύνουν στους 8. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Στρέφουμε στο παιχνίδι, στο συναρπαστικό αυτό παιχνίδι, καθώς να σε καλά δείχνουν χαρακτήρα, βρίσκουν την ευστοχία που τόσο τους έλειπε στο πρώτο ημίχρονο και όχι μόνο, βγάζουν άμυνες. Όχι διαβάζοντας plays των αντιπάλων, κυρίως έχουν κάνει κλεψίματα στο δεύτερο ημίχρονο από άμυνες που έχουν βγει πάνω στην μπάλα. Καμπράκι σου για 3 από την απέναντι πλευρά από την οποία εστόχισε 3 φορές το δεκάλεπτο μέχρι στιγμής. Άσχομαι τώρα, ο Τσάνκα έχει πέσει κάτω, ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Παραμένει κάτω, Κωστόπουλος θα αστοχίσει σε lay-up. Κάτω του Τσάνκα. Ο γόνας του πιάνει. Φάουλ είναι, ομοιωματικά. Θα σε ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Και θα περάσει αλλαγή στο παρκέ. Κοντόπουλος περνάει εκτός, ο Τόλιας στο παρκέ. Εύστοχος ο Μέλιος. Ποιος βγήκε, ο Κοντόπουλος, ποιο νούμερο είναι. Εύστοχος και στη δεύτερη. Η διαφορά κουμπάει ξανά διψήφια διαφορά. Αλλά το μομέντο γράφει ακόμα να είσαι καλά. Ο Τόλιας σταματάει τρίπλα, Καμπράκης. Ο Τόλιας κάνει μια βόλτα, βρέθηκε στην αριστερή πτέρυγα. Κωστόπουλος. Καμπράκης στα 7 δευτερόλεπτα στο 3. Ένα ακόμα εύστοχο. Το πανηγυρίζει χαμογελώντας, χειροκροτούμενος από τον πάγκο. 39-46. Ο Καμπράκης κάνει καταπληκτικό 3 δεκάλεπτο, έχει ευστοχίσει 4 φορές από τη γραμμή των 6-75. Και κλέβει και την μπάλα και κερδίζει και φάουλ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο μέρος της επίθεσης ο Καμπράκης. Της ομάδας του στο 3ο δεκάλεπτο. Μάρκος. Μάγκα συνεχίζει να παίζει. Παραλίγο να κλέψει την μπάλα. Κωστόπουλος. Πατόλια στο 3. Άστοχος Μάρκος στο rebound. Τι σφίτι τι ξέρει πάλι. Υπάρχει αλλαγή κατοχή στην μπάλα. Πέρασε πάνω από το ταμπλό, δεν υπάρχει φάουλ. Μπάρας Σιδόπουλος. Να βγάλει την πάσα στο μέλιο, υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο. Ο Καμπράκης θα πάει μέχρι μέσα αυτή τη φορά, θα το καταφέρει. Ναι, στη ζώνη του Νικόφωτος στο 3ο δεκάλεπτο. Ο Καμπράκης βγάζει άμυνες, ευστοχή για 3. Και lay-up τώρα. Άμυνες, τρίποντα τώρα και lay-up. Είναι 2 συν 1 δώρο, κάπως έτσι πάει. Πολλές, ομαδικά. Υπάρχει... Το 0. Τέταρτο. Υπάρχει φάουλ και είναι το τέταρτο του Περζή, ο οποίος θα περάσει στον πάγκο, να βρίλωβει τη θέση του. Δεν χαμηλώνει το σχήμα το να είσαι καλά. Εύστοχο στην πρώτη ο Μέλιος. Εύστοχος και στη δεύτερη. 41-48. Ο Τόλιας Κωστόπουλος. Πάρει να σκρίνει από τον Τόλια.
Καμπράκη. Reverse πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Μάρκος ένα ακόμα επιθετικό rebound. Καμπράκη. Ένα running floater, δεν θα τον δικαιώσει. Ο Μάρκος θα πάρει το rebound. Αλλά πάσα δεν είναι καλή στο Πατώλιο και ο Πάρας έχει βγει το Eurostep. Άτσαλο τελείωμα, μόνο καμπλό. Μένιος το επαναφέρει. Θα πάρει την μπάλα. Γυρίζει ωραία, πέρασε ανάμεσα από Γαβρίλοβιτς και Χατόλια και τέλειωσε τη φάση. Λάκη, Γαβρίλοβιτς. Στα 10 δευτερόλεπτα Γαβρίλοβιτς. Αποστάρει τον Μέλιο. Θα τον κερδίσει, θα τον πάει μέχρι μέσα χρησιμοποιώντας τη δύναμή του. Θα καταφέρει να τελειώσει το καλάθι. Σιδόπουλος. Θα αλλάξει με το Μέλιο, θα ξαναδώσει. Φανταστική προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Συντονίστηκε η άμυνα των να σε καλά. Και συμβολή έμεσο τρίποντο για την Πηλαία. Διαφορά ξανά στους 10. Πατώλιας Γαβρίλοβιτς για 3 με μεγάλη καμπύλη θα στοχίσει. Πατώλιας σε επιθετικό rebound. Δεν πατάει για πάρα πολύ λίγο την πλάγια γραμμή. Κωστόπουλος για 3 από την weak side. Έστοχος 46-53. Ο Καμπράκης έχει ανοίξει τον δρόμο της ψυχολογίας, μεταξύ άλλων. Παράτσος. Πάρας, στα 7 δευτερόλεπτα. Έχουμε περάσει στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Μέλλον θα σπαθήσει για το ψυχολογικό rebound, δεν θα καταφέρει. Ο Παράτσος θα πάρει το ψυχολογικό rebound. Jump shoot, άστοχο στο Τσάγκα. Καβρίλοβιτς. Τόλιας. Καμπράκη για 3, άστοχος αυτή τη φορά. Από το σημείο στο οποίο φτάσει 3 φορές. Θα πάρει την μπάλα μετά από τον Μάρκο πήρε το φυσικό rebound. Για 3 από την weak side. Είναι άστοχος. Κοιτάξτε τι γίνεται. Πώς διεκδικεί το φυσικό rebound. Δεν θα καταφέρει ο Καμπράκη. Αλλά πόσο ζήλο είχε. Είναι 3-1-2-4. Τώρα θα επιστρέψουν όλοι οι παίκτες. Για 5-2-5 σε επίθεση. 5 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα ο Παράτσας. 55 η πόδι του Ηλέας. 46-55. Κερδίζει ο Παύλο Τσάγκα. Πράγμα που σημαίνει πολλές. Πάνω στο σουτ. Έτσι όπως το πρώτο Κωστόπουλος, καταρχήν ο προτίμονος από πάγκο και όχι μόνο. Στα 2 δευτερόλεπτα. Έστω Κωστίξη δεύτερη, στις 7 πόντους η διαφορά. Έχουν 2 δευτερόλεπτα κάποιοι, όποια ομάδα κι αν έχει την κατοχή. Έστω Κωστίξη στην τρίτη, δεν υπάρχει time out για να δούμε 2 δευτερόλεπτα. Πάμε. Το μετσούς ανέβαινε, το παράτσας δεν θα έρθει.
συνεχίσει, πήρε ένα σούτ απλά για να το πάρει. Έχουμε λήξει του τρίτου δεκαλέπτου. Η διαφορά από τους 21 έχει πέσει στους 6. Σε ένα δεκάλεπτο που γράφει με κεφαλαία γράμματα, να είσαι καλά. Κυρίως οφείλεται στο επιθετικό τους παιχνίδι, στο ρυθμό που έχουν βρει. Έχουν βγάλει ενέργεια που έρχεται από την άμυνα και μετουσιώνεται στην επίθεση. Κυρίως με τον Γαμπράκη, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο στο επιθετικό παιχνίδι, έχοντας 4 τρίποντα στην τρίτη περίοδο, καθώς και ευθυδιασμούς επιτυχώς εκτελεσμένους και άμυνες. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την τέταρτη περίοδο, η οποία ενδέχεται να είναι ντέρμπι. Έχουμε παιχνίδι όπως και να έχει στο κλειστό του Μαντουλίδη College, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε λοιπόν για την τέταρτη και τελευταία περίοδο 10 λεπτών, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε 100% το ενδεχόμενο της παράτασης. Πρέπει να είμαστε καλυμμένοι. Η κατοχή είναι για τους παίκτες της Πειραιάς. Αλλά κάπως να τους παίκτες, πώς θα βάζουν τα πάντα. Είναι φλάκι. Οι οποίοι έχουν... Μήπως φοράνε μαλάκα κανένα από τη διάβο μέσα. Μεγάλη λειψανδρία έχουν καταφέρει να συγκρατήσουν τη διαφορά απέναντι σε μία ομάδα των Νάσου Καλά, η οποία τριχάται. Μου αρέσει αυτή η έκπληξη. Έχει καταφέρει να ρίξει τη διαφορά από τους 21 στους 6. Πάρα στην κορυφή. Θα βράξει παρά λίγο να κλέψει, αλλά υπάρχουν βήματα από τον Μπαρά, οπότε η κατοχή είναι για τους Νάσου Καλά. Θα το λιώσει. Το καλάθι θα βγάλει τον Κωστόπουλο σουτ για 3, η διαφορά στους 3 πόντους. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανατροφή που κάνουν οι Νάσια Καλά. Βρέθηκαν στο ημίχρονο στο -21. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Μέλιο. Φάουλ που έχει θεωρηθεί τον Φατόλια. Είναι ο Μέλιος ο παίκτης ο οποίος έχει εκμεύσει τα περισσότερα φάουλ, όπως είναι λογικό, όντας ο μόνος ψηλός που δραστηριοποιείται μέσα στη ρακέτα με τους 5 παίκτες της Πειραιάς. Φιδόπουλος στέκεται, έχει κλειστεί στη γωνία και τώρα θα κλέψει ο Μάρκος, ο οποίος θα τρέξει, αλλά είναι πιο γρήγορος ο Παπαράτσος. Θα πάρει την μπάλα. Υπάρχει παράβαση. Είναι για τους Ροζ Φουξ για ό,τι είναι αυτό το λεφάντο. Παίζει με δύο ψηλούς η ομάδα του Νάσε Καλά, με Μάρκο και Τερζή, ο δεύτερος εκ των οποίων εκ των δύο έχει 4 φάουλ. Μάρκος θα πληθυντικό rebound στα 7 δευτερόλεπτα. Jump shoot άστοχο. Μέλιος τρέχει σαν guard. Θα αναχαιτιστεί η προσπάθειά του και ο ίδιος με φάουλ. Νούμερο Βασίλη. Από τον Φατόλια. Και ο Φατόλιας είναι με 4 φάουλ. Πέμπτο. Και είναι το 5ο φάουλ, γίνεται ο πρώτος παίκτης που θα αποβληθεί. Ο Τερζής έχει 4 φάουλ. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, παραμένει. Οι Νάσε Καλά έχουν 3 φάουλ σε ούτε 1,5 λεπτό. Τώρα 1,5 λεπτό. Υπάρχει ένα μικρό καμπανάκι. Ο Μπαράτσας θα πάρει την μπάλα μετά από κλέψιμο, αλλά υπάρχει παράβαση μπρος πίσω. Κατοχή είναι για τους Νάσε Καλά εκ νέου. Γαμπράκη εξακολουθεί να είναι στο παρκέ. Θα πάρει τώρα την μπάλα. Για 3 εύστοχος. 55-55. Διαφορά μετά από 11 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα εκμηδενίζεται. Φτάσει στους 21 πόντους στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Τώρα είναι στο 0. Έχουμε παιχνίδι για τα καλά.
Derby. Βλέπουμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο από ό,τι είδαμε στο πρώτο. Άστοχος ο Μπάρας. Μάρκος στο rebound. Καμπράκι. Μάρκος, Καμπράτζης στη weak side στα 5 δευτερόλεπτα. Ένα φορέξι του σκο, θα πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει καλή άμυνα, δεν υπάρχει φάουλ παρά τις διαμαρτυρίες του Γαβρίλοβιτς. Μέλιος θα πάει μέχρι μέσα, μετά από επιθετικό rebound θα δώσει ξανά προβάδισμα στην ομάδα του. Έχουμε μόλις ένα ακόμα φάουλ να δώσουμε, επιθυμίζουμε ή να είσαι καλά. Κωστόπουλος. Στον Τόπουλο. Με το κίνδυ πάσα στο γαμπράκι στη Winside στα 5 δευτερόλεπτα. Μέχρι μέσα αυτός άστοχος με ένα ψηλό χρεμαστό lay-up. Μέλιος. Μέχρι μέσα δεν θα τα καταφέρει ο Σιδόπουλος. Αλλά υπάρχει και το rebound και foul που έχει χρεωθεί στον Μάρκο. Και τώρα λογικά αυτός είναι αυτός που θα περάσει εκτός. Ναι, πραγματί ο Γαβρίλοβιτς στη θέση του. Έστω στην πρώτη ο Μέλιος. Και στη δεύτερη διαφορά στους 4 πόντους μετά το 55-55 η Τηλέα τρέχει ένα μικρό φερί 4-0. Γαβρίλοβιτς Καμπράκι. Σόπουλος τρέχεται. Υπάρχει αλλαγή κατευθείαν, πάτησε ο Κωστόπουλος για μία ακόμα φορά στη λάγια γραμμή. Είχε κάνει και μία φορά στην αριστερή πτέρυγα στο πρώτο ημίχρονο. Πάλι σε παρόμοια φάση, πάλι είχε κάνει προσθήκη και θέλει να πάει μέχρι μέσα. Για τρεις μπάρας, άστοχος, μάγκα το σκεφτικό rebound. Σε απέναντι σε μια πεντάδα που έχει Γαβρίλοβιτς και Τερντής, ο Τσάγκα κατάφερε να πάρει το rebound. Με εξαιρετικό μάλιστα. Τέλειος, στα 4 δευτερόλεπτα, κάποιος πρέπει να πάρει την προσπάθεια. Δεν θα την πάρει κανείς. Νούμερο 1, με το μαύρο. Σιδόπουλος. Έχει δεχθεί τεχνική ποινή. Κωστόπουλος θα εκτελέσει την βολή αυτή. Σίγουρα. Έστω από την πρώτη και την τελευταία. Τώρα η κατοχή είναι για την Πηλαία, αλλά με ένα δευτερόλεπτο για να δούμε αν μπορούν να βγάλουν κάτι. Πάρα σπίτια, τρεις μετράει αν μπει, δεν ξέρω αν έμπαινε. Βαδόπουλος, Καμπράκι, πλώνει άμυνα πάνω του, σουτ για τρεις, από την γωνία έκτοχος ο Βαδόπουλος, συμπεριφερθεί πάρα πολύ το ποσοστό των τριών πόντων στον Άσε Καλά και είναι αυτή τώρα που τρέχουμε 1-4-0, μετά από μια συγκυρία όχι τόσο συνηθισμένη μετά από τεχνική ποινή. Τον αντιπάλο τους, ωραία προσπίση από τον Σιδόπουλο, σουτ για τρεις. Φορτώσει για τα καλά τον αντίπαλό του. Υπάρχει time-out και σφύρε. Οι να σε καλά έχουν καλέσει time-out. Φαίνεται να το θέλουν πολύ. Έχουν 4 φάουλ. Από το επόμενο οι αντίπαλοι τους εκτελούν βολές. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Επιστροφή. Οι
ότι να είσαι καλά, έχουμε την κατοχή. Εδώ το time out που πήραμε. Ο Κωστόπουλος πάρει ένα screen από τον Μαφκοτούζη, δεν θα το εκμεταλλευτεί. Ο Φίλοβιτς, ωραία πάσα. Κατούδι υπάρχει φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για τους παίκτες της Πηλέας. Μάλιστα είναι για βολές. Στο κέντρο του Βιτσέντου από τον Μπάρα, θα στοχίσει. Παπαδόπουλος. Πάει κατά μέτωπο, πήγε να βγάλει μια πάση στον Αφουκατούδη. Αυτό ήταν πιο κοντά, κοντά τουλάχιστον εκεί πέρα, αλλά υπάρχει κλέψιμο και φάουλ. Κάνουμε ομαδικό βενεγόρι. Πράγμα που σημαίνει βολές. Διαφορά ξανά στο τρίποντο. Έχει στόχος και στη δεύτερη. Γαμπράκης. Αφουκατούδης. Ξανά Γαμπράκης. Θα πάρει ένα σκρίνο από τον Αφουκατούδη. Θα αλλάξει με τον Παπαδόπουλο. Σούτια τρεις. Ξανά έκτοχος. Είναι ασύλληπτο αυτό που κάνει στο δεύτερο ημίχρονο ο Γαμπράκης. 63-64 η διαφορά σε απόσταση αναπνοής. Έχουμε περάσει το τελευταίο πεντάλεπτο της τέταρτης περιόδου. Το παιχνίδι έχει γίνει ντέρμπι στο δεύτερο ημίχρονο. Μπάρας θα στοχίσει έχοντας δεχτεί καλή άμυνα. Αμπράκης. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος. Ανά Παπαδόπουλος. Κατούδης, Καμπρίλοβιτς, Καμπράκης ξανά στους διατρείς, τώρα άσχημο. Έχει λόγο και στιμένη στα κύκλα, σαν ολίγης μόνος που πάρει. Ο Παπαδόπουλος πάρα πολύ πίεση στην μπάλα. Κατοχή δεν είναι για αυτούς, αλλά μόνο ότι βγήκε η μπάλα μετά από τέτοια συγκυρία είναι καλό για το ψυχολογικό της ομάδας. Jump shoot. Άστοχο. Το Ράτσα. Ο Κωστόπουλος σταματάει την τρίπλα. Αλλάζει με τον Παπαδόπουλο. Πολύ καλό passing game μεταξύ Γαμπράκη, Κωστόπουλου και Παπαδόπουλου. Ο Κωστόπουλος θα ξαναπάρει την μπάλα, αλλά δεν θα βγάλει καλή πάσα στη γωνία. Γιατί ο Μέλιος θα εκμεταλλευτεί κλέβοντας και αφήνοντας την μπάλα στο καλάθι. Θα δεχτεί το σκρίν από τον Αφουκατούδη. Ξανά Αφουκατούδη, ζητάει την μπάλα, δεν θα την πάρει στον πρώτο χρόνο. Είναι με κοντύτερο αντίπαλο, ήταν με τον Μπάρα. Στο διατρής, Παπαδόπουλος άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι. Μετά από πάρα πολύ μεγάλη πίεση πάνω στο Κωστόπουλο. 65-66. Βρισκόμαστε πρώτον πυλών για το τελευταίο τρίλεπτο της συνεργασιακής αυτής αναμέτρησης. Μπάρα. Τσάγκα. Για τρεις. Άστοχο. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το τρίποντο για την Λέα. Αλλά στόχησε ο Σιδόπουλος. Παπαδόπουλος. Καμπράκης. Μέχρι μέσα. Αφουκατούδης βρέθηκε ελεύθερο, δεν θα το πάρει. Δεν μπορούσε να ξαναπάρει την μπάλα Καμπράκης. Δεν θα πατήσει τη γραμμή και θα χάσει την μπάλα όμως. Τσάγκα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 65-68 και διαφορά ξανά στο τρίποντο. Κοιτάει το χρόνο ο Κωστόπουλος. Από εδώ και πέρα κάθε λεπτομέρεια, κάθε πόντος μετράει περισσότερο. Υπάρχει σύρτο μπάσκετ. Κατοχή για να είσαι καλά. Του δίνει το βελάκι.
θα επαναφέρει. Ο Τόφλος. Καμπράκι, shoot για 3. Airball. Μπάλα είναι... για την πηλαία. Για να δούμε. Λιδόπουλος. Μέσα, τελευταία 2 λεπτά έχουμε περάσει επισήμως στο crunch time στο Christopher Mandelini College. Μέλιος θα πάρει ένα foul. Πορτοκαλί. Πορτοκαλί μπλούζα. 99. Αποχρεώθηκε στον Κωστόπουλο. Άστοχος στην πρώτη ο Μέλιος. 4. Κωστόπουλος έχει 4 φάουλ. 4 έχει και ο Τερζής για να είσαι καλά, ο οποίος κάθεται στον πάγκο. Έχει στόχος και στη δεύτερη. Στη δεύτερη μάλλον, ο Μέλιος. Μαξιλαράκι ασφαλείας 4 πόντων για την Πηλαία. Σημαντικό. Αυτοκατούδης. Παλόπουλος. Καμπράκης. Υπάρχει φάουλ που έχει κρατήσει τον Μπομπαράτσα. Πάμε στον Καμπράκη. Ξανά Καμπράκης άλλαξε με τον Αφοκατούλη, στο 3. Μπάλα θα βγει εκτός για μία ακόμα φορά. Με τον παρόμοιο τρόπο που είχε συμβεί και προηγουμένως. 65-69 παραμένει. Τσάκα θα δώσει ένα screen, Σιδόπουλος. Με αλλαγές στην άμυνα. Πάει να τελειώσει την πάση, Μέλιος. Δεν υπάρχει καλάθι. Άμα πει πολύ, έτσι. Και ο Γαβρίλοβιτς έχει 4 φάουλ. Και ο Κωστόπουλος. Για να δούμε αν θα υπάρξουν αλλαγές. Κάτσε το γιορτή. Άστοχος στην πρώτη, πάλι ο Μέλιος. Αν ευστοχίσει στη δεύτερη, έχει προαναγγελθεί time out από. Να είσαι καλά. Από τον Μάρκο. Έστοχος στη δεύτερη, διαφορά στους 5 πόντους. Τώρα θα πατήσει το προαναγγελθεί time out. Ακόμα 1-26, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή στον αγώνα. Οι Νάσοι καλά έχουν κάνει πάρα πολύ καλή προσπάθεια, η οποία συνεχίζεται από το 3 στο 4 δεκάλεπτο. Αλλά βρίσκονται με 1-19 πίσω με 5 πόντους. Έχουν και το Γαβρίλοβιτς. Πάει πάρα πολύ αποφασιστικά μέχρι τη ρακέτα ο Παπαδόπουλος. Θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ που έχει πληρωθεί στον Μέλιο. Έστοχο στην πρώτη. 66-70, αν ευσυχείς και στη δεύτερη. Δεν θα αστοχίσει όμως. Η κατοχή για τους έχει τη σπηλαία. Πήγα να πω ότι άμα ευστοχούσε στην δεύτερη η διαφορά θα ήταν, θα μπορούσε να είναι στην μία κατοχή, στο τρίποντο δηλαδή. Μέλιος. Παίζει και με το χρόνο, δεν έχει λόγο να κάνει κάτι άλλο. Στη which side, Μπάρας από μία προσπίση, θα πάει μέχρι μέσα, κάνει ένα βηματάκι μέχρι μέσα. Και τώρα κατοχή για τον Τάσε Καλά. Κωστόπουλος μέχρι μέσα ταχύτατα, δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Γαβρίλοβιτς δεν το πιστεύει. Μπάρας. Να δούμε αν θα προσπαθήσει να κάνουν φάουλ οι Νάσε Καλά. Ζάμπ του Τάσοχο από τον Μπάρα, υπάρχει rebound και φάουλ. Τώρα Φουγκατούδη. Πέμπτο ομαδικό σημαίνει βολές. Οι Πηλαίας έχουν κάνει πολύ καλό management στα δικά τους φάουλ καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
ότι ο Αφουκατούδης η διαφορά στο τρίποντο. Έστοχος και στη δεύτερη, Swiss, διαφορά στο καλάθι. Πάρα πολύ σημαντική άμυνα για να τους φτάσει καλά. Δεν πρέπει να δεχτούν καλάθι. Καμπράκι πάνω στον μπάρα. 13 δευτερόλεπτα. Χωρίς αλλαγές μέχρι στιγμή η άμυνα. Τώρα θα αλλάξει καθώς έπεσε ο Καμπράκης. Στα 13 δευτερόλεπτα. Μπάρας. Δεν συμβαίνει φάουλ. Υπάρχει κλέψιμο. Και τώρα ο Κωνστόπουλος τρέχει. Σιδόπουλος τον ακολουθεί. Καλάθι. 70-70 με 3 δευτερόλεπτα να απομένουν. Σιδόπουλος πολύ ορθά δεν έκανε φάουλ. Δεν πήγε για το κλέψιμο. Θα ήταν καθαρή αυτοκτονία αν γινόταν το φάουλ. Έστειλε τον αντίπαλό της και στη βολή. Το σκορ είναι ισόπαλο στους 70 πόντους με 3 δευτερόλεπτα να απομένουν. Η κατοχή είναι για τους παίκτες της Πηλέας μετά το time out που έχουν πάρει οι ίδιοι. Για να δούμε αν σε 3 δευτερόλεπτα μπορούμε να κάνουμε κάτι ή αν θα πάμε σε παράταση. Ή αν είναι καλά μπορούν να κάνουν κάτι. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε στον αγώνα, οι δύο ομάδες δεν εξαντλήσαν τον χρόνο που είχαν για το time out. Πάμε σε ένα πάρα πολύ τεχνικό, σε ένα πάρα πολύ μπασκετικό όπως όλα δείχνουν φινάλε. Η διαφορά δεν υπάρχει για καμία ομάδα. Η μπάλα είναι από το συγκεκριμένο σημείο για τους παίκτες της Πηλέας. Χωρίς φάουλ φωνάζει ο Καμπράκης. Κλέβει ο Κωνστόπουλος στο ένα δευτερόλεπτο για το match. Άστοχος. Υπάρχει παράταση. Αν είχε 2 δευτερόλεπτα παραπάνω θα μπορούσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο, οι δύο ομάδες θα χρειαστούν έξτρα 5 λεπτά για να λύσουν τις διαφορές τους. Βλέποντας το πρώτο ημίχρονο δεν νομίζω κανένας να είχε την εντύπωση ότι θα πηγαίναμε σε παράταση ή ότι θα μείωναν και κάτω από τους 5-6 πόντους ακόμα η παίκτηση των Μπάσε καλά. Κάτι τέτοιο έγινε, έτσι είναι το μπάσκετ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την παράταση στο κλειστό του Μαντουλίδη College. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην παράταση. Μαντουλίδη που πραγματικά έχει γυρίσει ανάποδα για τους Μπάσε καλά. Ο πίνακας του σκορ δείχνει 10 λεπτά, αλλά στα 5 λεπτά θα σταματήσει το παιχνίδι. Καμβράκης, Κωνστόπουλος, πήγε να γίνει ο ήρωας της τελευταίας στιγμής της κανονικής περιόδου. Δεν ευστόχησε στο 3, παίρνει ένα ακόμα, ούτε τώρα θα ευστοχίσει, μπάλα θα βγει εκτός για τρίτη φορά, με τον ίδιο τρόπο. Τέλειος. Κατεβάζει. Θα ανέβει ο Τσάγκα να του δώσει το screen. Αλλάζει με λίγο η ρόλη. Μπάρα σουτ για 3. Άστοχος, υπάρχει rebound. Αυτό το δείχνει έδωσε την μπάλα στον Παπαδόπουλο. Η τακτική μετράει πολύ σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε παρατάσεις. Σουτ για 3 αφού Κατούδης με ωραία καμπύλη. Κοντό το σουτ, το κεφάλι. Όχι κοντό μάλλον. Μέλιος στο επιθετικό rebound, θα πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια του ο Παπαδόπουλος και θα δεχτεί φάουλ από το Μέλιο. Σέβησε Βασίλη. 25. Υπάρχουν πολλές. Έστοχος Μέλιος στην πρώτη βολή. Παπαδόπουλος. 4. 25-4. Άστοχος στη δεύτερη, ο Μέλιος παίρνει το rebound. Έχει 4 φάουλ και δεν υπάρχει αλλαγή. 71-70. 3-53 για το τέλος. Μέλιος jump shoot. Άστοχος. Η ψυχολογία των παικτών της Πηλέας δεν είναι με το μέρος τους αυτή τη στιγμή. Κωστόπουλος. Στην αριστερή η πτέρυγα που έχει και του αρέσει που έχει δραστηριοποιηθεί από εκεί πέρα. Καμπράκης. Πανά, Κωστόπουλος. Jump shoot ενώ έχει προχωρήσει μέσα. 73-70. Διαφορά στο τρίποντο υπέρ των Νάσε καλά τώρα.
θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους την πρώτη τους φετινή νίκη στην Development League. Μάρας χάνει την μπάλα από τον Γαβράκη, από τον ήρωα του τρίτου δεκαλέπτου για τους. Να είστε καλά, αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο Κουστόπουλος, ο οποίος φαίνεται να είναι καλά. Μετά το τρίποντο που έχασε, το μάτς. Μέλιος μέχρι μέσα, θα αφήσει τώρα την μπάλα στο καλάθι. 75-72, 2-50 για το τέλος. Οι δύο ομάδες έχουν από ένα time out για την παράταση. Παπαδόπουλος θέλει να μπερδέψει τον αντιπαλό του, υπάρχει αλλαγή. Ο Μαθοκατούδης είναι με τον παράταση τώρα. Ενώ υπάρχει block από τον Μέλιο, καθαρά. Στο κίνδυνο πήγε για το block, το κατάφερε ενώ είχε 4 φάουλ και έχει ακόμα. Ένα γύρο step θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τρέχει ο ίδιος ένα μικρό σερί 4-0 για την ομάδα του. Γαβρίλοβιτς προαναγγείλει αλλαγή. Για να δούμε σε ποια θέση θα περάσει. Αφουκατούδης θα δώσει ένα screen. Κωστόπουλος. Καμπράκης. Μάρκος, ωραία πάσα στην κίνηση του Παπαδόπουλου. Δεν θα καταφέρει να στοχίσει αυτός. Μέλιος. Θα δώσει την πάσα αυτή τη φορά στον Μπάρα. Και σε δεύτερο χρόνο θα στοχίσει. Έτρεψαν ένα σερί 5-0 η Ράσε Καλά, ένα σερί 6-0 τώρα για την Βιλέα. Ένα παιχνίδι είναι πάρα πολλά roller coaster συναισθημάτων. Ένα 53 για το τέλος. Πάει να κλέψει και κλέβει ο Τσάγκα. Δεν έκλεψε την μπάλα ο Γαμβράκης για να εξοικονομήσει χρόνο πιθανότατα. Και υπάρχει φάουλ από τον Γαμπράκη στον Μπαμπαράτσα. Τσάγκα, ο οποίος χαμογελάει, κατάφερε να μην γίνει αντιληπτός. Σαν νίντζα πήγε και έκλειψε την μπάλα. Άστοχος ο Γαμπράκης. Έχω την εντύπωση ότι με το συμπαίκτη του που έκανε την επαναφορά επικοινωνούσε την ώρα που χάθηκε η μπάλα. Έστοχος στη δεύτερη του Βαράτσας, διαφορά στο καλάθι. Έχουμε 105 δευτερόλεπτα ακόμα. Κωστόπουλος. Ο Βαβίλοβιτς έχει πέρασει την περάση της Τεσκουμάκου. Ο Παπαδόπουλος. Φάουλ τέταρτο από τον Μπαμπαράτσα, το οποίο είναι το τέταρτο επίσης. Μέλιος και Μπαμπαράτσας τώρα με 4 φάουλ. Έστωσε την πρώτη βολή ο Παπαδόπουλος. Άστοχος στη δεύτερη, δεν έχουμε ισοπαλία. Μέλιος παίρνει το rebound, θέλει να τρέξει. Τον θεσία απέναντι στο οποίο είναι και αυτός με 4 φάουλ. Coast to coast. Άστοχος ο Παπαδόπουλος. Διαφορά στον ένα πόντο με 1-23 για το τέλος. Το παιχνίδι στην κόψη του Ξηραφιού. Κωστόπουλος χέρι με χέρι θα πάρει τον Παπαδόπουλο. Πάρει ένα σκρίνι από τον Τερζή με αλλαγές τώρα με τον Μπάρα μπροστά του. Γαβρίλοβιτς με το Μέλιο. Θα τον ποστάρει. Πάει αλλαγή ο Παπαράτσας πάνω του. Γαμπράκης στους διατρείς, πάρα πολύ δύσκολο με ταμπλό παραλίγο να μπει. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Παπαδόπουλο. Γαμπράκης ζητάει την μπάλα. Την quick side δεν θα πάρει. Κωστόπουλος. Στα 7 δευτερόλεπτα τώρα. Κάνει reverse jump shoot. Μετά από step back θα στοχίσει. Μέλιος σε ένα ακόμα rebound, ένα από τα φάμπολα που έχει καθαρίσει. 42 δευτερόλεπτα. Μέλιος με τον Κωστόπουλο. Θα πάρει ένα screen από τον Τσάγκα, το είδαμε και προηγουμένως θα συμβαίνει αυτό. Βασιλή. Μέλιος με τον Γαβρίλοβιτς τώρα κόντρα σε 4 αντιπάλους. Μέσα στη ρακέτα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Παραλίγο Τσάγκα να κλέψει πάλι την μπάλα. 76-79, έχουμε 24 ακόμα δευτερόλεπτα. Καμπράκης, κλέψιμο από τον Μέλιο, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δεν υπάρχει κάποιο time out. 15 ακόμα δευτερόλεπτα. Καμπράκης, σουτ για 3. Άστοχος, Γαβρίλοβιτς, επιθετικό rebound.
έχοντας τον Μέλιο απέναντί του, δεν του κάνει φάουλ. Διαφορά στο τρίποντο με 8 δευτερόλεπτα. Φωνάζει μια φάουλ, τώρα θα γίνει. Από τον Παπαδόπουλο. 6 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Αν ευστοχίσει έστοχη σε μια πολύ ο Μπάρας, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα και να είσαι καλά. Άστοχος στην πρώτη, αντιεθνικό έδωσε. Άστοχος στην πρώτη αγωνία στο κατακόρυφο, πάρα πολύ σημαντική. 7 δευτερόλεπτα. Αυτή η βολή. Μέλιος στο διεθνική στο rebound. Με πίσω οι τρεις παίκτες, τρεις guard. Έστοχος στην βολή. Υπάρχει time out, διαφορά στους 4 πόντους με 6 δευτερόλεπτα να απομένουν. Έχουν πάρει... Time out, να είσαι καλά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.